ήδη πριν καν ολοκληρωθεί η πρώτη εβδομάδα του lockdown, το νοσοκομείο το δικό μας εδώ πέρα στο Ρίο, οι ΜΕΘ COVID έχουν 100% πληρότητα. Προχθές διακομίστηκε περιστατικό διασωληνωμένο θετικό στο νοσοκομείο του Αγίου Ανδρέα και εκεί πέρα οι τρεις κλίνες ΜΕΘ COVID είναι κατηλημένες. Ουσιαστικά δηλαδή τα νοσοκομεία της Αχαΐας αυτή τη στιγμή έχουν πληρότητα 100%. Και όλα αυτά, ενώ είχαν 8 ολόκληρους μήνες να προετοιμαστούν, ενώ είχαν 8 ολόκληρους μήνες, υπερπολίτιμου χρόνου δηλαδή μέσα σε συνθήκες υγειονομικής κρίσης, να ενισχύσουν το δημόσιο σύστημα υγείας, να φτιάξουν καινούριες ΜΕΘ και COVID και για κοινά περιστατικά, την λοιπή λεγόμενη νοσηρότητα που λέμε, αλλά επί της ουσίας όλους αυτούς 8 μήνες, αντί να ενισχύσουν και να θωρακίσουν το δημόσιο σύστημα υγείας, αντί να δώσουν χρήματα από τον κρατικό προϋπολογισμό που είναι απαραίτητα για να στηριχθεί το έργο που αυτή τη στιγμή γίνεται στα νοσοκομεία και οι αυξημένες ανάγκες και νοσηλείας και αντιμετώπιση περιστατικών, αντί να κάνουν όλα αυτά, επέλεξαν και ήταν συνειδητή αυτή η επιλογή να ενισχύσουν μόνο τον ιδιωτικό τομέα, ο οποίος και στο πρώτο κύμα και στο δεύτερο κύμα που αυτή τη στιγμή φουντώνει, αποδεικνύεται ότι είναι παρασιτικός και το μόνο που έχει να κάνει και το μόνο που τον ενδιαφέρει και το μόνο άγχος που έχει είναι πώς θα αυξήσει τα κέρδη ακόμα παραπάνω, εκμεταλλευόμενος τον ανθρώπινο πόνο και την κατάσταση που υπάρχει στο διέξοδο αυτή την περίοδο. Όλοι βιώνουμε αυτή την εποχή, έχουμε ένα 9 μήνο τα ίδια και τα ίδια. Η κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή, βάζοντας πλάτη δήθεν στα προβλήματα των εργαζομένων, εξακολουθεί, ειδικά το νοσοκομείο μας να είναι υποστελεχωμένο, να εμπέζει τους εργαζόμενους, να μην υπάρχουν τα σωστά μέτρα προστασίας, να παρουσιάζονται τις τελευταίες μέρες τα κρούσματα στους εργαζόμενους μας, το ένα μετά το άλλο, να μην βγάζει τους άλλους εργαζόμενους που είναι δίπλα τους από πληροφορίες που έχουμε σε καραντίνα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Το Εργατικό Κέντρο Πάτρα βρίσκεται πάλι εδώ σήμερα, όπως και την προηγούμενη φορά, να στηρίξει τον αγώνα των υγειονομικών. Έναν αγώνα που έδωσαν και στο πρώτο κύμα της πανδημίας μαζί με τους πολίτες όλης της χώρας και το κέρδισαν. Κέρδισαν χρόνο. Αυτόν τον χρόνο όμως δεν τον εκμεταλλεύτηκε η κυβέρνηση, αντιθέτως ανοίγοντας χωρίς κανέναν έλεγχο και γονατίζοντας μπροστά στα επιχειρηματικά συμφέροντα, άνοιξε τον τολισμό το καλοκαίρι και τα αποτελέσματα τα βλέπουμε τώρα. Είμαστε εδώ λοιπόν να στηρίξουμε τον αγώνα των υγειονομικών για μια δημόσια υγεία που είναι για τους εργαζόμενους, για τους πολίτες αυτής της χώρας, γιατί ξέρουμε ότι όλοι εμείς που βρισκόμαστε εδώ σήμερα και οι οικογένειές μας στο δημόσιο νοσοκομείο θα έρθουμε όταν χρειαστεί ανάγκη.